Μια πάρα πολύ ευχάριστη εξέλιξη για όλο τον νομό, για όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου. Νομίζω ότι το να δρομολογηθεί πλέον η λειτουργία του αεροδρομίου της Τρίπολης και σαν πολιτικό αεροδρόμιο είναι κάτι το οποίο μετά από πάρα πολλά χρόνια βλέπουμε να αρχίσει να παίρνει σάρκα και οστά. Είναι σίγουρα σημαντικό και για τον τουρισμό μας, αλλά και για οποιαδήποτε άλλη παραγωγική διαδικασία είναι σε εξέλιξη στο νομό μας, στο Δήμο μας, αλλά και στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Θεωρώ ακόμα ότι έχει μια πάρα πολύ σημαντική παράμετρο που πρέπει να δούμε σε αυτό το θέμα του αεροδρομίου. Και η σοβαρή παράμετρος έχει να κάνει με τη συνεργασία και τη συνεννόηση όλων των παραγόντων θεσμικών και μη του νομού. Κάποια στιγμή θα πρέπει να ξεπεράσουμε όλα τα συμφέροντα, από τη μία τα παραταξιακά, τα κομματικά, τα τοπικιστικά, και να δούμε λίγο το σύνολο και το πώς μπορούμε όλοι μαζί να ευημερίσουμε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση και οι υπουργοί μας, οι τοπικοί υπουργοί, ο κ. Μανιάτης και ο κ. Ανδριανός, και η περιφέρεια Πελοποννήσου, αλλά και η τοπική αυτοδιοίκηση με τους φορείς που βρίσκονται και δραστηριοποιούνται στον ιδιωτικό τομέα, άσκησαν την ανάλογη πίεση και από εκεί και πέρα βρέθηκαν τα ανοιχτά αυτιά που άκουσαν αυτό το αίτημα χρόνων για να φτάσουμε σήμερα να λέμε ότι δρομολογείται κάτι. Δρομολογείται κάτι που σύμφωνα με τους υπουργούς που χθες ανακοίνωσαν και συνυπέγραψαν, μιλάμε για έναν ορίζοντα 1,5 με 1,5 χρόνου, έτσι ώστε να μπορεί το αεροδρόμιο της Τρίπολης να δεχθεί και αεροπλάνα της πολιτικής αεροπορίας. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι πολύ ευχάριστο, το παρακολουθούμε και αισθανόμαστε και δικαιωμένοι, γιατί ήταν πάγια θέση μας ότι πρέπει να επεκταθεί η λειτουργία του αεροδρομίου και για την πολιτική αεροπορία.